Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα τον Αντώνη Δαβανέλο, συνδικαλιστή συνταξιούχο τη Ολυμπιακή, για την παρέμβασή του με θέμα Ο σοσιαλδημοκρατικό μύθο τη Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών. Σύντροφοι και συντρόφισε, οι εξελίξει υπαγορεύουν στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα Πολύ σοβαρά καθήκοντα παρέμβαση και συντονισμού τη δράση του στην κατεύθυνση τη ενίσχυση του ταξικού κριτηρίου ανάλυση των γεγονότων μέσα στην εργατική τάξη, τη ανάδειξη τη λαϊκή συνειδήση των πραγματικών αιτίων και στοχεύσεων τη υπεριαλιστική σύγκρουση, τη εκ νέου υπογράμμιση του ανυπέρβλητου κόστου που πληρώνουν οι λαοί τόσο στο επίπεδο τη ειρήνη, όσο και στο επίπεδο των εργατικών κατακτήσεων από τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση. Τεράστιο βάρο πολιτικών καθηκόντων αυτό που επομίζονται οι κομμουνιστές, σε μια διεθνή συγκυρία που σημαδεύεται από την μεγάλη υποχώρηση του κινήματο, από την ένταση τη αντικομουνιστικής προπαγάνδας η οποία ενορχιστρώνεται πρώτα και κύρια από την υπεριαλιστική Λυκοσυμμαχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια στιγμή κανακεύεται ο φασισμό, ο ρατσισμό και η ξενοφοβία, και με τη σοσιαλδημοκρατία, τόσο την επίσημη ιστορική, όσο και στις ποικιλώνιμες εκδοχές της υπό το φερεντζέ της αριστεράς, ανανεωτικής, ριζοσπαστικής, κινηματικής, οικολογικής, πολύχρωμης και γενικώ πληθυντικής αριστεράς, να ασκείται κανονικά στο συνήθι βρώμικο ρόλο της αφού έχει βάψει αρκετές φορές τα χέρια της στο αίμα των λαών, προσπαθώντας με ψευτοδιλήμματα και αυταπάτες να αποπροσανατολίσει το λαϊκό παράγοντα από την αναγκαιότητα της αντικαπιταλιστική και αντιμπεριαλιστικής πάλης. Έχει πληρωθεί πολύ ακριβό τίμημα διαχρονικά από την εργατική τάξη όταν αυτή ευθυγράμισε τα συμφέροντά της με εκείνα της αστικής τάξης παγιδευόμενη από κύβδυλα συνθήματα που διακήρυσαν ένα ελπιδοφόρο μέλλον με δίθεν οικονομική ευημερία και ειρήνη αλλά στο τέλος της παρτίδας επιβεβαιωνόταν συντριπτικά αυτό που τα αστικά επιτελεία «ενχώρια και εξωχώρια, αφανή και μη» εθνικά και με υπερεθνικό κέλυφος, προετοίμασαν με μεθοδικότητα και επαγγελματισμό, δηλαδή τη διασφάλιση των συμφερόντων του μονοπωλιακού κεφαλαίου και τη σταθεροποίηση της πολιτικής εξουσίας του. Είναι υπαρχτός ο κίνδυνος να υποπέσουμε σε χονδροειδείς υπεραπλουστεύσεις όταν προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στα στενά περιθώρια μιας παρέμβασης ολόκληρες ιστορικές περιόδους του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος με αναφορά στην social δημοκρατία και στα πάλε ποτέ δυτικοευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η ιστορική σοσιαλδημοκρατία διαχρονικά αποτέλεσε τον ικανότερο πολιτικό εκφραστή και διαχειριστή της κοινωνικής συνένεσης στην διασφάλιση της εξουσίας του κεφαλαίου. Ενώ τα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης, θα προσφέρουν πολύτιμε υπηρεσίε στη σταθεροποίηση τη αστική εξουσία ω προπόθεση τη μεταπολεμικής καπιταλιστική ανικοδόμηση μέσω της συμμετοχή σε κυβερνήσει Εθνική Ενότητα, και σε μια κλιμάκωση μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 70, που θα αποκρισταλωθεί το ευρωκομμουνιστικό υπόδειγμα, θα έχουν εγκαταλείψει ιδεολογικά βασικές νομοτέλειες της ταξικής πάλης και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και θα έχουν υιοθετήσει τον κοινοβουλευτικό τρόπο μετάβασης, τον εθνικό δρόμο, τον μεταρρυθμισμό, την ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και θα έχουν απομακρυνθεί οριστικά από την ΕΣΔ. Ιστορικός συμβιβασμός, δηλαδή ταξική συνεργασία, υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας, παροπλισμός της αγωνιστικότητας, αστική κρατική διαχείριση, υποταγή στην ΕΟΚ, συνοψίζουν χωρίς εξοραϊσμούς αυτό που ήταν στη συνέχεια ο ευρωκομμουνισμός και σημαντικό μέρος αυτής της ιδεολογικής σκευής μετοχετεύτηκε με την εξαήλωση του ευρωκομμουνισμού στη λεγόμενη σύγχρονη μετακομμουνιστική ευρωπαϊκή αριστερά. Το μέγα ιδεολογικό αφήγημα που συνόδευε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΟΚ, αρθρονόταν σε δύο ελκυστικά επίπεδα στοχοθεσία. Ότι η Ένωση, μετά από δύο παγκόσμιου πολέμους, πρέπει να θέσει για την διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη και ότι θα αποτελεί εργαλείο δίθεν κοινωνική και οικονομική πρόοδου για του πολίτε τη. Ήδη γνωρίζουμε ότι το λεγόμενο κοινωνικό κράτο και η δίθεν φιλολαϊκή πολιτική που πιστώνεται μεταπολεμικά στην social σοσιαλδημοκρατία δεν ανερούσαν ούτε στο ελάχιστο την αυξανόμενη ένταση τη εκμετάλλευση εργατική τάξη. Αντίθετα, μάλιστα, αξιοποιούνταν για την ιδεολογική ενσωμάτωσή τη και για την ενίσχυση του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, ενώ είχε ημερομηνία λήξη, γιατί αφορούσε συγκεκριμένη φάση ανάπτυξη του καπιταλισμού που καθοριζόταν από το εύρο των κατεστραμμένων παραγωγικών δυνάμεων και τη διοχέτευση των σορευμένων κεφαλαίων σε νέα πεδία κερδοφορία. Δεν θα πρέπει ασφαλώ να υποτιμάται η καθοριστική επιρροή που ασκούσαν οι κατακτήσει τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη Σοβιετική Ένωση και στι υπόλοιπε χώρε Ανατολική Ευρώπη. Και ύστερα ήρθαν οι μελίσσε. Γιατί ω γνωστόν, ό,τι δίνει σε κάποια χρονική φάση τον εργαζόμενο ο καπιταλισμό με το δεξί χέρι μετά από αγώνε, το παίρνει στην πρώτη ευκαιρία με το αριστερό. Γνωρίζουμε ότι στου κύκλου καπιταλιστικών κρίσεων που ακολούθησαν, η Σοσιαλδημοκρατία κλήθηκε να αναλάβει την πολιτική εργολαβία επιβολή όλου του εύρου των αναδιαρθρώσεων που απαιτούνταν απέναντι στι τότε κοινωνικέ κατακτήσει. Η διασφάλιση τη ανταγωνιστικότητα του διακρατικά συνασπισμένου Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγόρευε κάθε φορά νέε πρόνοιε στη συνολική επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη των κρατών μελών τη. Κάθε πράξη και συνθήκη που ακολούθησε την ιδρυτική τη δρόμη το 1957 αποτελούν η κάθε μία ξεχωριστά συμβολεογραφικέ πράξει θανάτου των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων εμβληματικά ορόσημα για το πώς το ευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο οργανώνει την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης με πολιτικές που δεν συνιστούν ιδεολειπτικές αιμονές όπως λογουχάριν ο νεοφιλελευθερισμός κατά το κρατούν οπορτουνιστικό αφήγημα, αλλά προκύπτουν από αδύρυτη αναγκαιότητα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του, είτε ο καπιταλισμός βρίσκεται σε φάση κρίσης, είτε σε φάση ανάκαμψης. Η ιδεολογική χρεοκοπία τη Σοσιαλδημοκρατία ω βασικού διαχειριστή τη υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσαν παλιότερε και νέε δυνάμει του οπορτουνισμού υπό τον τίτλο τη Ανανεωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά να επιχειρήσουν την ανασύνταξή του κυρίω μέσα από τη συσπήρωσή του το 2004 στο κόμμα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά, αφού είχαν προηγηθεί τα φόρουμ τη δεκαετία του 90. τα θυμόμαστε. Αμέσω μετά τι αντεπαναστατικέ ανατροπέ, που ανέδειξαν έναν αταξικό κινηματισμό, με αιτήματα σε ακίνδυνη κατεύθυνση για τα μονοπόλια, με συνθήματα για εξανθρωπισμό του καπιταλισμού και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με υποτίμηση τη ταξική πάλη σε εθνικό επίπεδο εν ονόματι τη παγκοσμιοποίηση και απαξίωση του ρόλου των συνδικάτων και του πρωτοπόρου ρόλου τη εργατική τάξη, στα πλαίσια τη γνωστή οπορτουνιστική ιδεολογική ζήμωση για νέα επαναστατικά υποκείμενα, για παροχημένε μορφέ πάλι κτλ. Το ΚΕΑ, που θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια κατάκτηση των λαών, προβαίνει σε συνειδητή εξαπάτηση όταν ταυτίζει το καπιταλιστικό σύστημα με ένα συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο μείγμα διαχείρισή του. Ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει ένα άλλο μείγμα διαχείριση του καπιταλισμού ω σοσιαλισμό και πιο συγκεκριμένα ω σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, για να διαχωριστεί από την πρώτη προσπάθεια οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Η πραγματικότητα όμω είναι επίμονη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των λαών τη Ευρώπη, διαψεύδοντα επιδεικτικά του μύθου που διοχετεύονται από όλα τα συγκοινωνούντα δοχεία τη Σοσιαλδημοκρατία με πρώτη εγχώρια εκδοχή τη στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια σειρά οπορτουνιστικά υποστηλώματα που συμπίπτουν όλο τυχαίω στην ερμηνεία ότι οι αντιλαϊκέ κατευθύνσει τη ΕΕ είναι θέμα ιδεολειπτικών αιμονών και μείγματο διαχείριση και όχι σύμφυτε με τη φύση με τη ω Ιμπεριαλιστική Διακρατική Ένωση του Κεφαλαίου η αντίληψη μιας δίθεν αριστεράς, η οποία εμφορείται από την ευρωκομμουνιστική αστική στρατηγική, ότι η ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμόρφωνε προνομιακό πεδίο ανάπτυξης της ταξικής πάλης και ότι μέσα από την παρέμβαση στους θεσμούς της θα μπορούσε να μετεξελιχθεί από εμπεριαλιστικός οργανισμός σε μηχανισμό υπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων και τη ειρήνης, χρεοκόπησε κανονικά. Όπως μας άφησε χρόνους και η θέση ότι η πάλι σε εθνικό επίπεδο είναι ξεπερασμένη. Οι κομμουνιστικέ και ριζοσπαστικέ δυνάμει που υιοθέτησαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό αυτέ τι αντιλήψει οδηγήθηκαν στον πλήρη εκφυλισμό και στην εξαήλωση, αφήνοντα πληγέ που θα αργήσουν να επουλωθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έφτασε στο σημείο πρόσφατα να προτείνει πρόγραμμα θεσμικού μετασχηματισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δίθεν κα... σε, σε δίθεν δημοκρατική προοδευτική οικολογική κατεύθυνση με τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατία αριστερά και πράσινων. Άρα, έχει δίκιο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, που στο κάλεσμα των ευρωεκλογών του 2019 υπογραμμίζει ότι η υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων είναι από τη φύση τη εχθρό των λαών. Η ΕΕ δεν ξεστράτησε την τελευταία 20 ετία από τι δίθεν φιλολαϊκές προθέσει των ιδρυτών τη και τι δίθεν ανθρώπινε αξίε του. Ήταν από την ίδρυσή τη μια αντιλαϊκή, διακρατική, υπεριαλιστική συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και ο καπιταλισμό, δεν μπορούν να γίνουν ανθρώπινοι. Έχουμε μάλλον και εμείς δίκιο, όσοι θητεύσαμε για μακρές ή μη περιόδους της ζωής μας στον οπορτουνιστικό χώρο, που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ, γιατί μόνο κάποιο που έθελο τυφλεί, που στρουθοκαμιλίζει πολιτικά, ενώ την ίδια στιγμή εντάσσει τον εαυτό του στον χώρο της αριστεράς, αρνείται να παραδεχτεί την ιδεολογική, στρατηγική και εν τέλει ιστορική δικαίωση του ΚΚΕ. Επομένως, όσοι έντιμοι αγωνιστέ για μια ολόκληρη περίοδο μέσα στην κρίση. Ανάλωσαν δυνάμει σε κινηματικέ προσπάθειε κάτω από λάθο σημαίε. Μέσα σε γραμμέ αγώνα και με το παπάλι με λανθασμένο προσανατολισμό. Υπηρετώντα ένα πολιτικό σχέδιο που οδήγησε στην ενσωμάτωση ενό υποδιαμόρφωση κοινωνικού ριζοσπαστισμού εκείνη τη περίοδου, συστρατεύονται συνειδητά σήμερα με το ΚΚΕ είναι γιατί αναγνωρίζουν ότι ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες απίστευτης υποχώρησης των κοινωνικών αντιστάσεων αποτελεί τη μόνη στρατηγικά συνεπή πολιτική δύναμη που μπορεί να οργανώσει τους όρους ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος σε ταξική επαναστατική κατεύθυνση. Κλείνω, θα μου επιτρέψετε, με την πολιτική συστολή που τροφοδοτεί η αυτοκριτική και ιδίω όταν αυτή γίνεται με παρησία, δηλαδή ανοιχτά και δημόσια, και οφείλω να επισημάνω ότι η αγωνιστική συστράτευση με το ΚΚΕ δεν είναι απροϋπόθετη. Προϋποθέτει την υπεράσπιση και πιστή εφαρμογή των συνεδριακών του αποφάσεων που διαμόρφωσαν την επαναστατική στρατηγική του και που αποτελούν εγγύηση ότι διατηρεί ανοιχτό και σταθερό μέτωπο απέναντι στην σοσιαλδημοκρατική ενσωμάτωση και σε κάθε οπορτουνιστικό υποστήριγμα είτε στο κίνημα είτε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ότι το κάλεσμα για συμπόρευση αποκτάει νόημα μόνο όταν έχει αποτύπωμα στους καθημερινούς ταξικούς αγώνες, όταν δηλαδή σφυριλατείται πολιτικά στους χώρους δουλειά, στα συνδικάτα, στη νεολαία, στους αυτοαπασχολούμενους, στη φτωχή αγροτιά, στις ένοπλες δυνάμεις, στις γειτονιές και όπου αλλού οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας βάζουν επιτακτικά το καθήκον της οργάνωσης της κοινωνικής αντίστασης στις ασκούμενες αρωτικές αντιλαϊκές πολιτικές, όταν επομένως συμβάλλει στη στέρεη οικοδόμηση της στρατηγικής συμμαχίας. Και το υστερόγραφο το να μην συμφωνεί κάποιο που συμπορεύεται αγωνιστικά με το ΚΚΕ σε όλο το εύρο των θεωρητικών του επεξεργασιών είναι υπό συγκεκριμένε προποθέσει θεμητό. Είναι ένα ζήτημα που λαμβάνεται υπόψη. Είναι άλλο θέμα όμω αυτό και εντελώ διαφορετική βαρύτητα θέμα η διατήρηση σε κάθε περίπτωση τη ιδεολογικοπολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ή απουσία εκτόσεων από την επαναστατική του στρατηγική. Σα ευχαριστώ.